Πάμε για τον Στέφανο τώρα. Είναι ο πρώτο τελευταίος. Βλέπετε εδώ τα μποτελιαρίσματα που γίνεται εδώ στην πόλη. Χαμός γίνεται σήμερα. Έχει ωραία μέρα και έχει βγει ο κόσμος. Μέρες γιορτινές και πάμε. Έλα, προχώρα Στέφανε. Βλέπουμε τον Στέφανο ανεβαίνει πάνω. Είναι ο επόμενος. Και είναι και αυτός πάνω εκεί στο ρετυρέ. Τώρα εκεί πάνω θα βγούμε να δούμε. Ήρθαμε λοιπόν και στον Στέφανο το γνωστό πάνω κοίτα. Έχει ανεβήκαμε στην ταράτσα πάνω και πάνω από την ταράτσα έχει το καμαράκι αυτό. Πάνω εκεί είναι. Πάμε λοιπόν τώρα θα ανέβουμε εκεί πάνω. Θα κάνουμε τους Ινδιάνους, να τραβήσουμε και τα πουλιά πάνω από αυτό το μικρό ταρατσάκι. Θα το δείτε και από κοντά. Πάμε λοιπόν. Βλέπουμε και τον Στέφανο, μας προειπαντεί. Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ οι κινήσεις μας πρέπει να είναι μετρημένες, παιδιά. Είναι επικίνδυνες. Βλέπετε γιατί το λέω. Ο χώρος είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Εδώ είναι τα πουλιά. Και σε μερικά λεπτά ξεκινάμε. Λοιπόν, Στέφανε, έτοιμοι είμαστε. Πάμε, φιλέ. Τα βγάζει τώρα έξω. Εδώ δεν έχουμε την ευχέρεια χώρου για πουθενά. Μόνο εδώ που είμαι τώρα. Όπως και να φυσάει, ό,τι και να κάνει, μόνο από εδώ μπορεί να τα τραβήξουμε. Και μιλάω και σιγά σιγά να μην αγριέψουν και σηκωθούν. Η ταράτσα του είναι 2,5 επί 2,5. Όχι, 2,5 επί 2,85 μισό. Λοιπόν. Και βγάζει τώρα συνέχεια τα πουλιά. Ευτυχώς έχει ασπρουδερά. Έχουμε και εδώ αεράκι. Δηλαδή ο καιρός πέρα από τον ήλιο είναι ιδανικός, πολύ καλός. Μόνο μην μας πάνε πάνω στον ήλιο. Πιστεύω δεν θα πάνε. Όχι. Θα πάνε ακριβώς πίσω. Θα έχουμε πολύ καλό θέμα. Βγάζει ακόμα. Είναι πρώτη φορά που αισθανόμαστε αεράκι σήμερα. Έτσι πιο πολύ. Ένα διαράκι πρέπει να έχει. Εκεί παίζει. Και βγάζει. Όλα έτοιμα λοιπόν. Παίρνει και τη σημαία την καλή. Και πάμε. Όπα. Αυτές εδώ είναι εικόνες του φίλου μας του Στέφανο στο καμεράκι. Τα μπαρδαλά του, τα τούμπανα. Και πάμε και μέσα στο κοπάδι τώρα. Τα πήρε ο καιρός και πάνε προς τα πίσω. Ναι, περπατάνε. Και πάνω από το κουμάσι τώρα θα καθούν αυτά. Θα τα πιάσουμε μετά που θα υψώνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επιτόπια. Εδώ. Αυτά είναι τα επιτόπια. Και τα καραμπέρια του είναι ωραία και τα τσαπάρια. Και τώρα θα πάω λίγο πιο χαμηλά. Μάλλον θα βγουν αυτά από εκεί κάτω και είναι τα ασπρουδερά που φεύγανε. Τα βλέπετε. Τα χάσαμε στο μήκος και τώρα έρχονται. Ένα τσαπάρι είναι και ένα. Έχεις και σαξάνια. Ένα. Αυτό εδώ σαξάνι. Γι' αυτό έλεγα, ναι. Είναι ακίνητο τελείως το άσπρο. Τελείως. Λοιπόν. Το αφήνουμε και αυτό το ακίνητο και πάμε στα από πάνω μας. Έχουμε και άλλα ακίνητα εδώ. Όλα είναι ακίνητα, ναι. Το ακινητήδη, Περιστέρια, ε. Από αυτό να τα έχεις πάρει, Στέφανε. Το λέει και ο ίδιος, είπε, ναι. Μπράβο, ρε Στέφανε, μπράβο, ναι. Βλέπετε κι εσείς. Γιατί λέμε τόσο ωραία λόγια. Όποιος έχει μάτια, βλέπει. Και πάνω εκεί. Και άμα κουνήσω την κάμερα και πάω κάτω εκεί στα μακρινά. Πάλι αυτές τις εικόνες βλέπουμε, έτσι, τρεμουλιαστά. Και φοβερές διαγωνίες. Αυτά είναι. Αυτός είναι για ημερολόγιο, ο ασπρουδερός. Βλέπετε. Μπράβο στον Στέφανο, τι άλλο να πεις, ρε παιδιά. Όταν βλέπεις τέτοια περιστέρια. Τα φτερά. Λοιπόν, αφήνουμε και το zoom και πάμε πάλι στην ομάδα. Γιατί η ομάδα βγάζει μάτια σήμερα, λέω. Είναι και ο καιρός καλός, ιδανικός. Ό,τι καλύτερο. Και πέσαμε και σε καλά περιστέρια και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Στο Σύλλογο της Δραπετσόνας της 23 του Δεκέμβρη του 2018. Μοντέλα 19. Στέφανος ο Όρθιος. Του βγάλαμε και παρατσούκλι. Ο τρεμουλιαστός. Τώρα τι να λέμε.
Βλέπουμε μόνο. Θαυμάζουμε. Αυτή τη στιγμή θαυμάζουμε. Και κοιτάξτε και τα έψη, μην ξεχνιόμαστε. Μόνο ζουμαριστά τα βλέπουμε από κοντά. Πάμε πάλι εκεί πάνω. Ναι, ναι, ναι. Είναι το τρέμουλο αυτό που λέγαμε. Το έχουνε όσο πιο πολύ γίνεται. Όρθια και τρεμουλιαστά. Μπράβο στον κόπο του και στον αγώνα του. Λοιπόν, να δούμε και ένα τζινί τώρα. Εδώ. Δεν φαίνονται καλά τα τζινιά, αλλά κοιτάξτε. Να μην λέμε ότι μόνο τα παρδαλά. Και τα σταχτιά είναι ωραία. Απλά τα σταχτιά τώρα τα τρώει η γαλανάδα. Πάντως το θέμα το έχουμε. Να το. Και εδώ. Α, τώρα γύρισε. Πήγε να γυρίσει ο Σούλουπας. Α, την έκανε, ναι. Τώρα μας γύρισε λίγο πλάτη. Και πάλι σε αυτό το μοτίβο. Ναι, Στεφανάκο, όποτε να τα τραβήξει, θα μου πει εσύ κατέβω κάτω. Έτσι, κάτσε να αφήσω το zoom, ναι. Λοιπόν, εκεί είναι τα πουλιά, δεν έχει και νόημα να τραβάμε άλλο. Θα δούμε και το πεσό του. Πάμε λοιπόν για την επιστροφή. Μόλις έβγαλε το δεκατή και πάμε τώρα να δούμε και τις επιστροφές. Άμα κάνει και καλό πεσό, για να δω. Να πάω εκεί πάνω. Να τα έχω πιάσει, να ανακατεύουν, ναι. Ήρθανε, έχουν έρθει κιόλα. Ένα σταχτή ήρθε. Τώρα βάζουν και τα άλλα, βάζουν όλα. Στρώστους, στρώστους, έρχονται, μαλλιοκούβαρα έρχονται. Μπράβο, μπράβο. Πρέπει να φτάνω και όλα. Όλα βροχή. Ναι, ναι. Ακούτε και το χειροκρότημα, ναι, εντάξει, είδαμε. Μπαμ, όχι, έρχονται ακόμα. Είναι 3-4, έρχονται. Να το, ένα σταχτή είναι και δύο σουλούπια από τα πλάγια. Έκλεισε και η παράσταση, ναι. Πάμε να τα δούμε και πάνω, λοιπόν. Ανεβήκαμε λοιπόν στο καμαράκι πάλι, αμέσως δηλαδή. Και εδώ βλέπουμε τα πουλιά. Και ένα σουλούπια ακόμα έξω. Να περάσουν και αυτά. Εδώ βλέπουμε αυτές τις περιστερούκλες του φίλου μας του Στέφανου και ότι ήρθαν όλα αμέσως στο προδόνι και η εικόνα, έτσι βλέπετε ότι είναι λαχανιασμένα τα πουλιά. Εκτός από το βρόγκο, γιατί έχει και το βρόγκο εδώ, λογικό είναι. Βλέπουμε μια εικόνα έτσι λίγο ανοιχτή, να και τα σταχτιά του είναι πολύ ωραία. Κοιτάξτε αυτό το τζιναρά εδώ πέρα, ωραία κάτι περιστερούκλες. Α, αυτά τα σκαριά, αυτά είναι τα σταχτιά. Αυτά να τα βλέπαμε με μια γαλανάδα, με μια συννεφιά. Και να τα ευχαριστιόμαστε. Πολύ ωραία σκαριά, κοιτάξτε. Λοιπόν, ωστόσο, εδώ θα δούμε τώρα και τα άλλα που έχει. Και αυτά είναι όμορφα, όλα είναι όμορφα περιστατικά. Και τα σουλούπια, εκείνα που βγάζανε εκείνο το τρεμουλιαστό, το λαλά. Αυτά εδώ είναι τα σουλουπάκια. Εν τω μεταξύ, να δούμε και το άσπρο. Ένα ήταν και μοναδικό. Είναι λίγο κρυμμένο μέσα εκεί στη γωνία. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Και θα κλείσω με αυτό το τζινί εδώ. Το τζιναρά, αυτό να δω. Αυτό θα του κάνουμε αυροσκόπηση. Όχι, ρε, άστο να κάτσε. Μα τη χάλασε όλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κλασικό όλα μαζί. Εδώ με την ομαδούλα του Στέφανου που είχε και ένα μαύρο από ό,τι βλέπω μέσα. Αυτά κάνανε εκείνη την πεταξία που είδατε πριν στον Πειραιά. Λοιπόν, φίλε Στέφανε, εσένα σε ξέρω πολλά χρόνια, ρε φίλε. Πολλά χρόνια, πραγματικά. Πάντα ασχολιώσουν με θεαματικά πουλιά, γι' αυτό σε θαυμάζω και πιστεύω ότι τώρα ήρθε και η μέρα και η στιγμή που δικαιώθηκες. Έτσι πιστεύω. Γιατί όταν θα τα δεις και στο βίντεο, δεν θα το πιστεύεις και εσύ στα μάτια σου. Τα πεστία βγάλανε φανταστικό πρόγραμμα, αλλά σε βοήθησε υπερβολικότατα ο καιρός. Να το λέμε. Διότι είχαμε γαλανάδα, πέταξε σπλουδερά, είχε ένα διαράκι, ό,τι θέλουν τα πουλιά για να φουσκώσουν και βγάλανε αυτό το πρόγραμμα που βγάλανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν και τα περιστέρια δεν ήταν όμως τόσο ωραία, δεν θα το βλέπαμε. Όλο το πακέτο ήταν τέλειο και από μένα συγχαρητήρια, φίλε Στέφανε. Ευχαριστούμε τον κόσμο, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Προσπαθούμε, τα περιστέρια θα είναι να έχεις ώρες. Τώρα που βγήκα σύνταξη, τα πολεμάω. Δεν έχω 21 πουλιά, έχω χρονιάρικα και δίχρονα. Και 40 γιαβριά. Αυτά τώρα πολεμάω,
ό,τι μπορώ, αυτά μου αρέσουν. Και ο πιστεύω ότι ευχαρίστησε τον κόσμο. Ο κόσμος μακάρι να ευχαριστήθηκε σίγουρα, από τις μεταξιές του συλλόγου μας. Ήταν πολύ καλά. Τώρα μιλάμε και για τα δικά πάει σου. Καλά. Αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε στην παράσταση σου και λέμε για τα δικά σου. Όλα τα παιδιά έχουν πάει όντως καλά μέχρι στιγμής. Αλλά εσένα, εμένα μου άρεσαν πολύ γιατί σε βοήθησε ο καιρός. Ναι. Οι άλλοι είχαν κάποιο προβληματάκι, είχαμε άπνοια. Εδώ φύσηξε λίγο και έδειξαν και την αξία. Αυτά τα περιστέρια δεν θα είναι ούτε πολύ αέρα ούτε άπνοια. Ναι, θα ναι, είναι λίγο αεράκι να τα φουσκώσει να δει ο κόσμος. Γιατί δεν θα δει τίποτα. Γεια σου, Στέφανε. Γεια.